Ελληνίδες που η κάθε μια για διαφορετικούς λόγους βρέθηκαν στο Μαρόκο, αφηγούνται τη ζωή τους σε αυτή τη χώρα. Η Αθηνά Μαργέτη από την Κάρπαθο είναι μέλος μιας από τις παλαιότερες ελληνικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο Μαρόκο. Αν και ο σύζυγός της και πρώην πρωθυπουργός Αχμέντ Μπαχνίνη δολοφονήθηκε το 1971 σε πραξικόπημα εναντίον του βασιλιά, δεν σκέφτηκε ποτέ να το εγκαταλείψει. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, τότε που γνωρίσατε τον σύζυγό σας, θα παίρνατε πάλι την ίδια απόφαση? Την ίδια. Με τα μάτια κλειστά. Αμέσως. Μιλούν για την επιλογή τους, αλλά και για τις ομοιότητες και τις διαφορές στην κουλτούρα και στη θρησκεία ανάμεσα στη χώρα μας και στο εξωτικό βασίλειο. Σέβομαι τη θρησκεία του άντρα μου. Δεν πάω εναντίον των συνηθιών τους εδώ. Εγώ έχω τις δικές μου, τις σέβεται, και εκείνος έχει τις δικές του που τις σέβομαι. Προσωπικά. Κυριακή, 4 το απόγευμα.